Λάικκανεν για να πληρωματική είναι στον αγωνιστικό χώρο των δύο ομάδων και ο κόσμος που περιμένει αυτή τη Super League. Και φωνάζει συνεχώς και σε ελληνικά και σε αγγλικά να βγουν έξω. Τίνκα. Ο Άρης βγαίνει μπροστά. Πάολο Κώστα. Σέντρα κεφαλιά από τον Κουλουχέρι. Ο Μάκος στη διεκδίκηση με τον Γκαρσία. Ο Πλέτς είναι αφύλακτος εκεί. Ο Αραβίδης πήγε να καλύψει ο Παπαδόπουλος. Ο Τίνκα τελικά άλλο ένα κόρνερ για τον Πανιόνιο από τον Βραζιλιάνο αμυντικό του Άρη. Δείχνει πάρα πολύ καλός παίκτη. Το φάουλ είναι για τον Άρη. Πάολο Κώστα κοντά στη μπάλα. Τέλεση. Φάουλ. Δύο παίκτες του Πανιονίου στο τείχος. Θα εκτελέσει ο Τίνκα. Αλλά πήρε μια περίεργη τροχιά για να διώξει ο Κένινγκ. Θεματοφύλακα. Συνδυάζεται αλλά αντέδρασε σωστά. Δείτε εδώ η μπάλα. Πάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γουντουλάκης θα κερδίσει το πλάγιο από τον Τίνκα. Δηλαδή του Άρη δημιουργούν την ατμόσφαιρα. Ξεσηκώθηκαν από το σημείο που ο Άρης για τον Άρη. Εκτέλεσε ο Μπρέσκα. Έξυπνα ήταν ο Μάκος αυτός που έκανε το σούτ. Να η εκτέλεση. Ο Μάκος βάζει το πόδι. Βρίσκει την μπάλα. Ο Μάκος και από Μάκης. Μπρέσκα. Φερνάντες. Πολύ καλή τεχνική. Για τον Αραβίδη πέρασε η μπάλα. Τρέχει όμως και προλαβαίνει ο Μανιάτης. Πολύ κακή επιλογή. Σέντρα συρτή πάνω στον Τίνκα και ο Άρης σε προσπάθεια αντεπίθεση τώρα. Με τον Ιωνικού να ανοίξει το σκορ στο Κλεάνης Βικελίδης. Νεμπεγκλέρας. Τον Παπαδόπουλο. Γκαρσία με δύο αντιπάλους. Εκεί οι τρίπλες είναι επικίνδυνες. Στο ποδόσφαιρο. Τίνκα. Για τους χώρους στο κέντρο της άμυνας. Στο σουτ που έφυγε. Και στην αντεπίθεση. Ναι. Ναι. Στη φάση του Ντακώστα. Και από τον Γκαρσία η μπάλα πάει τώρα στον Τίνκα. Χαβίτο. Με αντίπαλο τον Κοτίτσα. Πότε ομάδα το λέω. Γενικά οι κάρτες από διαμαρτυρία είναι κάρτες που δεν χρειάζονται. Πάολο Κώστα. Τίνκα. Πάλι ο Πορτογάλος. Μπάλα θα φτάσει στο Χαλκιά. Τίνκα. Τα φάουλ για τις δύο ομάδες. 11 για τον Ιωνικό, 8 για τον Άρη. Τον Άρη που είναι στην επίθεση με τον Ρέγες. Ο Τίνκα, ο Παπαδόπουλος για τον Κόκε. Ο Κόκε με την μπάλα, ο Πουλόπουλος πηγαίνει πάνω του. Πάολο Κώστα. Είμαστε τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Απλώς θέλω να πω ότι ο Ιωνικός είναι πιο οργανωμένος, είναι πιο κοντά όλες οι γραμμές. Μακόρ, Κωνσταντινίδης. Και βγαίνει ο Άρης τώρα μπροστά με τον Τίνκα. Για τον Ιωνικό. Κεφαλιά από τον Τίνκα. Νάτσο Γκαρσί. Ο Νουάτσι. Θα διώξει ο Κουλοχέρης. Ο Μακόρ επιμένει. Ο Ρέγε στη φάση. Και φάουλ που γίνεται πάνω στον Τίνκα από τον Κωνσταντινίδη. Λιγότερο. Ο Κόκε για τον Τίνκα. Πήρε ο Γκαρσία. Κουλουχέρης. Τίνκα. Παρακόρησε το κόρνερ. Ο Πάολο Κώστα. Η κεφαλιά out από τον Τίνκα. Που ξεφύτρωσε εκεί ο Βραζιλιάνος αμυντικός για να κάνει την κεφαλιά. Εδώ τον βλέπετε. Μικρός όμως. Κερία για τον Άρη λίγο πριν το τέλος. Εδώ. Ένα λεπτό επιπλέον χρόνος. Και είναι φυσιολογικό ο Ιωνικός να φαίνεται σαν ομάδα μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο το. Η παλιά του αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν έχει γκολ αλλά έχει πολλές φάσεις. Τίνκα με... Ο Κοτίτσας. Τίνκα. Ρέγες. Ο Βουρεξάκης έδωσε στον Κωνσταντινίδη. Το πλάγιο από τον Τίνκα. Γκαρσία. Από τον Τίνκα η μπάλα στον Πάολο Κώστα.
Γκούτμαν θα πάρει τη θέση του Κωνσταντινίδη στην ενδεκάδα του Ιωνικού. Τον Τίνκα. Ρέγες. Γκαρζία. Ο Ρέγες για τον Τίνκα. Ο Τίνκα στον Ρέγες. Που σημαίνει ότι δεν άλλαξε τίποτε πάνω στο σύστημα της ομάδας. Η εικόνα του αγώνα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι στο προνοϊκό και στην επίθεση. Αριστερά ο Παύλο Κώστα, δεξιά ο Χαβίτο. Τους βοήθησε από τον γιατρό του συλλόγου, καθώς έχει ένα σκίσιμο στο χέρι, του έχει προκαλέσει με την εκτέλεση. Έτσι όπως έπαιζε ο Άρης, σίγουρα μόνο αποστημένη. Ο κ. Μιχάλης Γερβανάκος, με βοηθούς τους κυρίους Ιωσιφόγλου και Νικολακόπουλο, όλοι από την Αθήνα. Τέταρτος ο κ. Μαζαράκος από την Άρτα. Το παιχνίδι ξεκίνησε λίγα δευτερόλεπτα. Πρώτο λεπτό της συνάντησης ο Άρης στην επίθεση με τα κοινόματα βέβαια. Μικό της Λάρισης από τον Αποέλ. Για τους γηπεδούχους. Πέμπτο λεπτό της συνάντησης με το αριστερό Αλεξάνδρου στην περιοχή του Άρη. Να διεξήσει εντελώς το ρόστερ του. Έχει καινούριο προπονητή. Έρχεται με πολλές φιλοδοξίες ξανά στη μεγάλη κατηγορία. Και το στοίχημα το μεγάλο είναι να δέσει. Αν έχει αλλιεύσει κάτι από τους δύο προπονητές, αν μπορούμε να έχουμε εικόνα από την τακτική, αφού δούμε τη φάση. Παλιά από το Πασαλή, Τίνκα. Γκαρσία με τον Βραζιλιάνο. Έχει την ευκαιρία για το σουτ. Επέμβαση από τον Κοτσόλη. Πολύ ωραίο σουτ από τον Τίνκα. Κοιτάξτε με τα αριστερό, έχει χώρο. Δύσκολη επέμβαση του Κοτσόλη. Ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Σολομού. Περνάει τον Τίνκα. Παίζει η περιοχή, πέφτει κάτω, παίζει.